σας βρήκαμε και πάλι σε αυτό το δεύτερο session του Social Experience Forum. Ένα session κατά τη διάρκεια του οποίου πάνω στη σκηνή θα έρθουν πρόσωπα πολύ αγαπημένα και αναγνωρίσιμα. Είναι ένα session που μου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από τα αγαπημένα μου, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί νομίζω ότι πατάει πάνω σε μια πολύ σημαντική έννοια της εποχής. Κάποια στιγμή στη σχολή είχαμε ένα μάθημα κοινωνία της πληροφορίας. Είναι με συμφοιτητριά μου εδώ μέσα, θα το θυμάται. Νάτι. Εκεί λοιπόν συζητούσαμε κάποια στιγμή, είχαμε κάνει και μια εργασία πολύ μεγάλη για τον εκδημοκρατισμό της φήμης. Ο εκδημοκρατισμός της φήμης είναι μια έννοια η οποία συνδέεται κυρίως με την τηλεόραση και συνδέεται κυρίως με την εποχή που ξεκίνησαν τα reality και υπονοεί ότι κάποια στιγμή ο κάθε άνθρωπος μπορούσε μάλλον να έχει πρόσβαση στη φήμη. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι αυτός ο όρος ανταποκρίνεται σε αυτό που συνέβαινε, καθώς πάλι υπάρχει ένα casting, υπάρχει ένα σύστημα τηλεοπτικό από το οποίο πρέπει να περάσει ένα συμμετέχον. Και νομίζω ότι αυτό που το ξεχώριζε από τα άλλα casting είναι ότι δεν έψαχναν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν κάποιον skill ή να έχεις ένα άστρο απαραίτητα για να μπεις, ας πούμε, στο Big Brother. Ο εκδημοκρατισμός της φήμης, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που συμβαίνει με τους influencers στα social media. Δηλαδή εκεί πραγματικά, εάν έχεις αυτό το κάτι και καταλαβαίνεις, αισθάνεσαι πώς μπορείς να το χειριστείς, μπορείς να γίνεις μεγάλος και τρανός, όπως κάποια παραδείγματα που είδαμε από τον Κώστα Ναβαρίνο νωρίτερα, αλλά και κάποια που θα περάσουν από αυτή εδώ τη σκηνή. Σε αυτό το section θα δούμε τέτοια πρόσωπα, creators, bloggers και influencers, και θα δούμε και πρόσωπα που κατάφεραν να συνδυάσουν και την τηλεοπτική τους παρουσία και τη διαδικτυακή τους, πράγμα όχι αυτονόητα πετυχημένο. Δεν αγαπάει πάντα το ψηφιακό κοινό και το YouTube τα πρόσωπα που έχουν προέλθει από την τηλεόραση. Άρα, win-win και μπράβο-μπράβο στα πρόσωπα που τα συνδύασαν. Θα ξεκινήσω με έναν καλεσμένο μιλητή, ο οποίος εμφανίστηκε πρώτη φορά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το 1988 στην ET2. Είναι πολύ γνωστός για τις μεταμφιές του, είναι πολύ γνωστός για τα λογοπαίγνια του. Εμείς ως Κοσμοπόλιταν, στο οποίο είμαι διευθύντρια παλιότερα, νιώθαμε έναν υφέροντα ανταγωνισμό όταν φτιάχναμε λογοπαίγνια για τους τίτλους με τον Μάρκο Σεφερλή. Πριν ανέβει στη σκηνή, θα ήθελα να σας μιλήσω με νούμερα. Να σας πω για τις χειμερινές του παραστάσεις που συγκεντρώνουν περισσότερο από 50.000 θεατές. Περιοδίες 60.000, καλοκαιρινές παραστάσεις πάνω από 90.000, σύνολο 200.000 κόσμο. Η σελίδα του στο Facebook έχει περισσότερα από 685.000 like. Είναι μία από τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις στο Social Experience Forum, γι' αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα τον καλέσω στη σκηνή, Μάρκος Σεφερλής. Έλα. Ναι. Ήθελα, δεν ήθελα, έκανα εντύπωση. Καλημέρα για από μένα. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Αυτά είπα που δεν ακούσατε πριν. Δεν τα είχα ετοιμάσει έτσι κι αλλιώς, οπότε τα θυμάμαι γιατί είπα τώρα μόλις. Ξεκίνησε η Λιδία να λέει νούμερο, οπότε καταλάβατε ότι πρόκειται για κάποιο νούμερο που θα ανέβει στη σκηνή. Είμαι εγώ αυτός. Βέβαια θα αναρωτιέστε τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Την ίδια πορεία έχω κι εγώ. Γιατί δεν διαθέτω ούτε τη σκηνική άνεση που είχαν οι προηγούμενοι ομιλητές και σας συγχαίρω γι' αυτό, αλλά ούτε την ευχέρεια λόγου που με καταπλήξατε. Καταρχήν μιλάγανε περισσότερο αγγλικά παρά ελληνικά. Τα μισά κατάλαβα, αλλά έτσι είναι τα social media, αυτοί είναι οι όροι. Εγώ θα μιλάω ελληνικά, δεν σας πειράζει. Έλληνες είμαστε περισσότεροι, οκ. Okay? Εγώ θα μιλήσω, γι' αυτό και κλήθηκα εδώ, για τη δύναμη της διαφήμισης που έχουν τα social media σε κάποιο προϊόν, γιατί υπάρχουν στον χώρο του θεάματος και πριν την ύπαρξη των social media και μετά, οπότε εμπειρικά και μόνο θα μιλήσω και θα σας πω τα αποτελέσματα και τις εντυπώσεις που έχω αποκομίσει. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό, να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί δεν το έχω ξανακάνει, που είμαι σήμερα εδώ σε αυτό το Social Experience Forum, όπως για το Social Experience Forum είναι μεγάλη τιμή. 30.000 ευρώ ζήτησα. Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Μου λένε μεγάλη τιμή για μας, δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Λέω, παιδιά, τώρα που μπορώ να τα πάρω κι εγώ, τόσοι τα παίρνουν, να το κάνουμε 20.000 ευρώ. Λέω, δεν βγαίνω πραγματικά. Άμα ήταν για 20.000 ευρώ, πήγαν και στο Survivor, σιγά τα. Μου λέει και 20 είναι πάρα πολλά, το κάνουμε 10.000 ευρώ. Λέω, ακατέβατα, μα θέλει. Τελικά με πείσανε 22 ευρώ. Αλλά ταξί, καφέδες, τυρόπιτες, δικά μου όλα. Ήρθα λοιπόν να μιλήσω για. Σαν ηθοποιός, actor, για να μιλήσω και λίγο τη γλώσσα των social media και τι ακριβώς συνέβαινε πριν, που θα το ξέρουν οι πιο παλιοί από εσάς, βέβαια περισσότεροι είστε
έχετε τα μισά μου χρόνια για το πώς γίνονταν διαφήμιση. Αλλά εντάξει, επειδή θα κατάγεστε και από επαρχία, από πόλεις, χωριά, θα βλέπετε ακόμα την παραδοσιακή διαφήμιση να υπάρχει. Χρόνια λοιπόν, πριν την ύπαρξη των social media, διαφημιζόμασταν ως ηθοποιοί ή παίζοντας μια παράσταση με τον παραδοσιακό τρόπο, μου δώσαν και αυτό το οποίο το χειρίζομαι άνετα, όπως είναι η τηλεόραση, που πηγαίναμε στις πρωινές εκπομπές τότε και στις μεσημεριανές, μιλάγαμε για τη δουλειά μας κυρίως, για το τι έργο ανεβάζουμε, ποιανού συγγραφέα, πόσοι ηθοποιοί παίζουν, ποιος έχει κάνει τα σκηνικά, τα κοστούμια, τη μουσική. Όλα αυτά ενδιαφέραν και τον παρουσιαστή, την παρουσιάστρια και τον κόσμο από το σπίτι. Και αν έμενε χρόνος, μιλάγαμε και λίγο για τα προσωπικά μας, ξεκαταλιαζόμασταν με κάποιον άλλον που είπε κάτι για μας, απαντούσαμε, αλλά αν έμενε χρόνος. Κάτι παρόμοιο κάναμε και στο ραδιόφωνο, υπήρχαν οι αφίσες στις κολόνες, στους δρόμους γενικά. Οι καταχωρήσεις στα περιοδικά και τις εφημερίδες, πολύ λιγότερο, και ο τηλεβόας, αγγλιστή Ντουντούκα, που γύριζε και στην πόλη μέσα και στα χωριά το αυτοκίνητο με το τηλεβόα από πάνω και ακουγόταν η διαφήμιση της παράστασης. Αυτό γινόταν παλιά, το έχω προλάβει, το έκανα και εγώ στις παραστάσεις μου, είχε αποτέλεσμα μεγάλο γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να ενημερωθεί το θεατρόφιλο κοινό και να έρθει να με δει. Μπαίνοντας στη ζωή μας λοιπόν τα social media, πάμε λίγο ανάποδα και θα σας πω τι συνέβη με την πολύ πρόσφατη περιοδία που έκανα. Η ενημέρωση γίνεται και η διαφήμιση μέσα από το Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube και τελευταία την τηλεόραση που πάμε, ξεκαρδιαζόμαστε, λέμε για όλους, λένε για μας, λέμε τα προσωπικά μας και αν μείνει λίγο χρόνος, λέμε για την παράσταση. Εγώ έχω φύγει και από εκπομπή που δεν είπα καν για την παράσταση, ξεχάσαμε να πω, δεν κάνω πλάκα. Και άλλα πούμε για την παράσταση, τον τίτλο μόνο και πού παίζεται, χατηρικά μας λένε από την αρχή μην αναφέρεις τώρα ποιοι παίζουν μαζί και ποιοι έχουν γράψει το έργο και ευτυχώς τα δικά μου τα γράφω εγώ, οπότε το φαντάζονται αυτό χρόνια τώρα. Και πολύ λίγα πράγματα λέμε γι' αυτό. Άρα τηλεόραση την αφήνουμε τελευταία και βλέπουμε και με πρόσφατο παράδειγμα το Survivor ότι η τηλεόραση έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από όλα τα social media γιατί όλο αυτό το τρολάρισμα που γίνεται και όλα αυτά τα post που ανεβαίνουν καθημερινά. Γιατί και ο Έλληνας έχει πάρα πολύ χιούμορ και το ξέρουμε αυτό, το έχουμε αποδείξει και όλα αυτά τα χρόνια. Οποιοδήποτε στιγμιότυπο το κάνουμε απευθείας αστείο, με μια λεζάντα από πάνω, με ένα μοντάζ στο πρόσωπο, στο σώμα και ποστάρουμε και έχει πάρει νομίζω μεγάλη διαφήμιση στο Survivor και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας οφείλεται και σε αυτό στα social media. Μίλησα λοιπόν πριν... Όχι, θα πω μετά στον τηλεβόα. Τι έγινε στην πρόσφατη περιοδία που πήγα. Έκανα την παραδοσιακή διαφήμιση γιατί ο άνθρωπος που ανέλαβε να κάνει την περιοδία μου είπε ότι πρέπει να βγάλουμε και αφίσες και ντουντούκα σε πόλεις και σε χωριά που δεν επιτρέπεται και η αφισοκόλληση, να κάνουμε και ραδιόφωνο. Βέβαια, αυτή η διαφήμιση γίνεται 4-5 μέρες πριν την παράσταση, τη μέρα της παράστασης σε κάθε πόλη για να μην προλάβει άλλο να κολλήσει επάνω αφίσα, να σου χαλάσει διαφήμιση κλπ. Το Facebook όπως και το Instagram και το YouTube που χειρίζομαι εγώ. Σε αυτά τα μέσα έβαλα διαφήμιση, κάποιο βιντεάκι που γύρισα χιουμοριστικό όπως κάνω πάντα, πολλές μέρες πριν. Με αποτέλεσμα, τη μέρα που κολλήθηκαν οι αφίσες, ας πούμε, και βγήκε η ντουντούκα στην τάδε πόλη, ήδη τα εισιτήρια για τις δύο παραστάσεις ήταν προπολημένα, ήταν sold out. Δηλαδή, θέλω να πω, είχε παίξει τόσο μεγάλο ρόλο η διαφήμιση από το Facebook, το YouTube και τα άλλα μέσα, που δεν πήγα καν στην τηλεόραση. Σε κάποια τοπικά κανάλια πήγαινα μόνο και μόνο για να τους τιμήσω, επειδή. Με αναφέραν ότι θα είμαι στην πόλη τους και αυτά, αλλά δεν είχα ανάγκη τη διαφήμιση γιατί δεν είχα και θέση να τους βάλω. Άρα λοιπόν πιστεύω και αυτό θέλω να μεταδώσω σε εσάς ότι πια η δύναμη της διαφήμισης μέσα από τα social media είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολύ γρήγορη γιατί απευθύνεται αμέσως σε εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός που θέλει να πάρει την πληροφορία που ενδιαφέρεται για σένα την παίρνει αμέσως και αν θέλει να έρθει να σε δει, έρχεται. Και το απέδειξε όπως έγινε στην πρόσφατη περιοδία μου. Τώρα, όσον αφορά την ντουντούκα που είπα προηγουμένως, επειδή τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, σας είπα σε πόλεις και χωριά, τη χρησιμοποίησα και εγώ με άλλο τρόπο. Στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο που πήγα, στην τελευταία μου περιοδία εκεί, οι 40 προγραμματισμένες παραστάσεις κάποια στιγμή ήταν sold out, πουληθήκαν τα επιτήρια, δεν μπορούσε άλλος κόσμος να έρθει να μας δει. Αποφασίσαμε να δώσουμε παράταση στις παραστάσεις και αυτό αποφασίστηκε μια-δύο μέρες πριν. Τελειώσουν οι προγραμματισμένες παραστάσεις. Δεν είχαμε πολυτέλεια ούτε να βάλουμε αφίσες, ούτε να κάνουμε ραδιοφωνικά σποτ καινούργια, ούτε να βγω σε κάποια τηλεόραση από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν τι έκανα. Πήρα την ντουντούκα, σε παρήμε την ντουντούκα,
Έκανα ένα βιντεάκι χιουμοριστικό, επειδή και εμένα μου φαίνεται αστεία όλη αυτή η διαφήμιση μέσω σήμερα στην πόλη σας. Φάτε και ελάτε. Αλλά είναι παραδοσιακός τρόπος και ευτυχώς υπάρχει ακόμα και ενημερώνει τον κόσμο. Και ανέβασα στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, στη σελίδα μου αυτό το βιντεάκι για να ενημερώσω τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και των γύρω χωριών ότι παρατείνονται οι παραστάσεις. Δείτε το βιντεάκι και θα σας πω τι έγινε μετά. Λοιπόν, ένα βιντεάκι χωρίς οπτικά μακιγιάζ. Μπήκα στο αυτοκίνητο που μου παραχώρησε ο άνθρωπος που το είχε και έκανε τη διαφήμιση. Με το βιντεάκι αυτό, μόνο μέσα από το YouTube και από τα άλλα μέσα, γεμίσαν οι αμέσως επόμενες δύο παραστάσεις στο Radio City, το οποίο είναι χωρητικότητας 1.100 θέσεων. Δηλαδή, μόνο με τη διαφήμιση από τα social media γέμισαν οι δύο παραστάσεις. Έπρεπε λοιπόν να διαφημίσουμε άλλες δύο παραστάσεις για την επόμενη μέρα, που έπρεπε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Μείναμε γύρω στις 10 μέρες παραπάνω, σας λέω, γιατί γινόταν αυτό κάθε μέρα. Έφτιαξα ένα βιντεάκι το οποίο ήταν τελείως αυθόρμητο στο τέλος της πρώτης παράστασης από τις δύο, πριν την υπόκληση δηλαδή. Πάλι πολύ αυθόρμητο, το οποίο μου έφερε κόσμο, γύρω στα 2.200 άτομα, για την επόμενη μέρα στην παράσταση. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, επειδή γέμισε το θέατρο δύο φορές, έκανα ένα άλλο βιντεάκι παρόμοιο σαν Ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που πήγαινα να βγω στη σκηνή πίσω από τους θεατές, γιατί εκεί δεν είχα την πολυτέλεια να βγω με αυτοκίνητο όπως έβγαινα στο Δελφινάριο. Άρα είπα ότι το αμάξι έμεινε έξω από το θέατρο και μπήκα μέσα να πάω στο Βενζινάδικο να βρω τον Γιάννη Καπετάνιο που κάναμε το νούμερο με τον Βενζινάδικο, αυτό που είχε γίνει και τώρας τότε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πριν λοιπόν βγω στη σκηνή, κάνω ένα παρόμοιο ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη για άλλες δύο μέρες και μπαίνω μέσα στο θέατρο που φάνηκε και από τη λήψη ότι ήταν εκείνη τη στιγμή τραβηγμένο με τον κόσμο μέσα στο θέατρο να παρακολουθεί την παράσταση. Ο ίδιος χαμός έγινε, πάλι γεμίσαμε στο θέατρο. Θέλω να πω ότι χρησιμοποίησα τη διαφήμιση μόνο από τα social media για να μην μακρηγορώ όλες αυτές τις μέρες που έμεινα εκεί. Άρα η πληροφορία μεταδόθηκε, ο κόσμος ήρθε και ήταν καλό για όλους μας αυτό. Όπως λέει και η επόμενη κάρτα, πώς έγινε αυτό. Έγινε με ένα μήνυμα, με ένα βιντεάκι που δεν ήταν και τόσο χιουμοριστικό το δεύτερο, ας πούμε. Απλά η πληροφορία μεταδόθηκε. Απλά πιστεύω ότι ο κόσμος διέκρινε ότι ήταν άμεσο, ήταν αληθινό. Ένα στοιχείο που με χαρακτηρίζει εμένα όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου μέχρι και σήμερα, είναι η αμεσότητα που έχω με τον κόσμο, η αλήθεια απέναντί του και η αλήθεια για αυτό που κάνω και η πίστη μου για αυτό που κάνω. Όταν ξεκίνησα και έκανα ταξί που πολλοί είδαν κάτι διαφορετικό, το πίστεψαν, με ακολούθησαν και με ακολουθούν μέχρι σήμερα. Κάποιοι άλλοι δεν το πίστεψαν, δεν το κατάλαβαν ίσως, γιατί όταν έπαιζα και εγώ με τις λέξεις, έκανα λογοπαίγνια και λέγανε τι λέει τώρα αυτός και από πού ήρθε. Βέβαια, μετά από πολλά χρόνια είδαμε ότι η διαφήμιση έχει πάει προς τα εκεί. Όλοι κάνουν λογοπαίγνια για να γίνει ένα σλόγγαν διαφημιστικό, σπάζουν τα κεφάλια τους και κάπου έχω δικαιωθεί και νομίζω ο τρόπος σκέψης και στο ίντερνετ, όλα αυτά που γράφουν οι πιτσιρικάδες, τα αστεία που διαβάζουμε καθημερινά, είναι βασισμένα πάνω σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, με το λογοπαίγνιο, με την έξυπνη ατάκα, με το ανατρεπτικό ότι άλλο περιμένεις να διαβάσεις κι άλλο διαβάζεις παρακάτω. Άρα νομίζω ότι δικαιώθηκα. Εγώ όμως ήθελα να πω ότι δεν άλλαξα δρόμο σε αυτό που είχα από την αρχή σκοπό να κάνω, ενώ λέγανε κάποιοι, δεν το καταλαβαίνω, οι βλακίες λέει οτιδήποτε δεν μου αρέσει ο Σεφερλής, σε αυτούς μπορεί να μην άρεσα, γιατί μπορεί να με καταλάβαιναν ή μπορεί να με καταλάβαιναν και να μην τους άρεσα καν. Εγώ συνέχισα με πίστη να κάνω αυτό
που είχα στο μυαλό μου, αυτό που ήξερα να κάνω, αυτό που μπορούσα να κάνω, και δεν με έβαλε κανείς να κάνω κάτι. Αυτό είχα μέσα μου, αυτό έβγαλα προς τα έξω. Και μετά από χρόνια δικαιώθηκα και ο κόσμος αυτός που με ακολουθεί και κάθε φορά γίνεται περισσότερος, αποδεικνύει όλο αυτό που λέω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η αμεσότητα και πριν και μετά είναι το στοιχείο που έκανε σε μένα τη διαφορά, που με ξεχώρισε ανάμεσα και στους άλλους συναδέλφους μου και της δικιάς μου γενιάς και της πιο παλιάς. Ο κόσμος με ακολουθεί, αναγινώνεται μια παράσταση χωρίς να ξέρει ούτε τι κάνω, ούτε τι θα πω, ούτε τι θα δει. Πιστεύει ότι θα περάσει καλά, πιστεύει στην αλήθεια αυτή που θα υπάρχει ανάμεσά μας, οπότε έρχεται με κλειστά μάτια. Αυτή λοιπόν την αμεσότητα θα ήθελα να προτείνω σε εσάς, χωρίς να κάνω το δάσκαλο, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, ούτε η ειδικότητά μου, που θέλετε να ενημερωθείτε και γι' αυτό είστε και σήμερα εδώ, που πιστεύω εγώ ότι τόσα χρόνια με διατηρεί στις επάλξεις. Στην αμεσότητα αυτή στηρίχτηκαν και τα σλόγγαν που βγήκανε τα περισσότερα εντελώς τυχαία, δηλαδή εγώ έχω ένα και ένα άλλο χαρακτηριστικό, να αυτοσαρκάζομαι και στη ζωή μου την προσωπική και μέσα από τους ρόλους μου. Όταν έκανα το Βλάσικο του Λούφα και τον Αθήγανο που έλεγε αστεία υποτίθεται, κάποια ήταν έξυπνα, πετυχημένα, κάποια άλλα από μόνο μου τα θεωρούσα λιγότερο καλά, αλλά τα έγραφα επίτηδες και έκανα μόνος μου, αχα καλό την πρώτη φορά το έκανα τελείως τυχαία, δεν το είχα στο μυαλό μου να το κάνω σαν σλόγγαν. Βγαίνω την άλλη μέρα στον δρόμο, κυκλοφορώ και ακούω αχα καλό αχα καλό λέω, πλάκα μου κάνει. Συνειδητοποιώ ότι έχει μείνει το αχα καλό Στο επόμενο επεισόδιο, και έτσι γίνεται το σλόγγαν, όσες φορές το παραλαμβάνεις, γίνεται σλόγγαν, το ξαναβάζω αχα καλό περισσότερες φορές. Να γίνεται ένας πανικός. Άρχισα να το κάνω σε διάφορες βερσιόν. Αχα καλό αχα καλό Έκανα τον αείμνηστο Χριστόδουλο, τον αρχιεπίσκοπο και λέω αχα καλό όταν έλεγε τα ανέκδοτα. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να έρχονται δασκάλες ή δάσκαλοι στο θέατρο και μου λέει: Κύριε Σεφερλή, τι μας έχετε κάνει, λέει, τι σας έχω κάνει, ρε παιδιά. Λέει: Ξέρετε, να έχετε 40 παιδιά μέσα στην αίθουσα και να λένε όλη μέρα αχα καλό, αχα καλό, Λέω: Θα το αλλάξω, θα σας βγάλω άλλο σλόγγαν. Δεν τα μοιράζεται. Έτσι λοιπόν βγήκε το Πες και εσύ Σύση. Έκανα έναν χορευτή που είχε πάει στο Ελλάδα έχει ταλέντο στο Τελειφνάριο που είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην ομιλία. Ψέδιζε λίγο. Και λέω: Για να βγάλει γέλιο, την παρτενέρ μου θα τη βγάλω Σύση. Οπότε να γίνεται ένα λογοπαίγνιο που το Σύση. Τυχαία λοιπόν πάνω στη σκηνή, κάποια στιγμή ήταν χορεύτρια η κοπέλα, δεν μίλαγε, δεν είχε και ρόλο, και της έλεγα συνέχεια να μιλήσει. Και μου ήρθε τυχαία και είπα: Πες και εσύ, Σύση. Και όλα τα σίγμα μαζί καθίσανε και έγινε ένα πανικό στο θέατρο. Τι ήθελα εγώ, 6 ώρες μετά έλεγα: Πες και εσύ, Σύση, Πες και εσύ, Σύση. Και ένα σλόγγαν που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, το έχω πει με διάφορες μορφές, μετά έβαλα ένα Ζήση, που του έλεγα: Πες και εσύ, Ζήση. Και τώρα, όταν τελειώνω τις παραστάσεις μου και ρωτάω από κάτω τι σλόγγαν θέλουν να ακούσουν αγαπημένα τους, το πρώτο που μου λένε το Πες και εσύ, Σύση. Το οποίο και αυτό βγήκε αυθόρμητα. Το σκουλίκι, εντάξει, ήταν ένα σλόγγαν. Κάνω και την κίνηση ότι γραβάτε και πάει μαζί για το σκουλίκι. Το οποίο είχα πάρει από το Καλημέρα Ζωή που έλεγε ο Θεοχάρης, ο ταξίαρχος, και το εξέλιξε και αυτό. Να με ακούτε, αυτά είναι δικά μου. Σωστό, άσε το έχω και πάρα πολλά άλλα σλόγγαν. Όλα αυτά λοιπόν στηρίχθηκαν στην αλήθεια, στην αμεσότητα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ. Και σε αυτή την αμεσότητα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχω αντιληφθεί και εσείς φαντάζομαι, στηρίζονται και όλες αυτές οι αλλαγές σε όλα αυτά τα μέσα. Το Instagram, το YouTube, το Messenger, το Facebook, όλο αυτό με τα stories που έχει γίνει. Τι νομίζω ότι έχει γίνει, ότι κάπου όλοι βαρεθήκαμε να βλέπουμε φωτογραφίες ποσταρισμένες με 50 φίλτρα πάνω που είναι οι άλλοι έτσι. Μόλις ξύπνησα και είναι βαμμένη με το κραγιόν, το μάτι, προφανώς δεν ξεβάφτηκε το προηγούμενο βράδυ. Άρα ξενύχτησε, πέρασε καλά. Αλλά δεν μπορεί να είναι και τόσο φρέσκια. Κάπου λοιπόν αυτό και από τα like θα είδανε οι υπεύθυνοι εκεί στο Σαν Φραντζίσκο που είναι η έδρα τους, ότι έχει παραγίνει το κακό. Δεν μπορεί να είναι όλοι μέσα στην τρίχα, ας πούμε, και περιποιημένοι όλες τις ώρες της ημέρας. Ανακαλύπτουν λοιπόν αυτά τα stories, τα οποία τραβάει ο άλλος κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει ρετούς, δεν μπορεί να επέμβει, όπως και να τραβηχτεί ο μισός, το πόδι με την τρίχα κάγκελο, να μην έχει προλάβει να κάνει καλά, το ανεβάζει και βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ότι ένα post στο Instagram. Εγώ, ας πούμε, ένα post στο Instagram μεσαίου ελληνικούς να πάει, ας πούμε, σε 3-4 μέρες, 5-50 χιλιάδες προβολές. Όταν ανεβάζω ένα story που μπορεί να είναι από το θέατρο, γιατί εκεί συνήθως κάνω, τώρα που βάφομαι και τέτοια,
κάνει σε 2 ώρες 50.000 προβολές. Δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά και βλέπουμε ότι ο κόσμος τελικά θέλει αυτό το αληθινό, το παρορμητικό εκείνης της στιγμής, το αυθόρμητο και όχι το στημένο. Το στημένο θα σε ακολουθήσει είτε από συνήθεια, είτε γιατί σε ακολουθεί, είτε γιατί πρέπει να το κάνει και βλέπουμε ότι όλα τα post δεν έχουν τα ίδια likes, δηλαδή δεν είναι ότι εγώ έχω 150.000 ας πούμε ακόλουθους, δεν έχω 150.000 προβολές σε ό,τι κάνω, οι likes, άρα παίζει ρόλο και τι ανεβάζεις και τι του προκαλεί εντύπωση. Έκανα ας πούμε ένα βιντεάκι πέρσι στα Χανιά σε μια πισίδα με άλλους 3 άσχετους που κάναμε συγχρονισμένη κολύμβηση και εκείνη τη στιγμή τα αποφασίσαμε. Μιλάμε σε 2 μέρες και πάει 100.000 που δεν τα κάνουν άλλα βίντεο μου. Άρα θέλω να πω, ο άλλος κοιτάει τι ανεβάζεις και αν του αρέσει σου κάνει και like και ήταν τελείως αυθόρμητο. Άρα πιστεύω και προτείνω και γι' αυτό μιλάω πάντα βέβαια και στις συνεντεύξεις μου για την ειλικρίνεια του καλλιτέχνη, την αλήθεια σαν άνθρωπος, του να ξέρει ο άλλος ποιος είσαι και να μην τον προδίδεις ποτέ και κυρίως την αλήθεια σε όλα αυτά που ανεβάζεις στα social media. Εδώ οι συνεργάτες μου έχουν βάλει μια κάρτα non-authentic content, όχι. Τη λέω όχι δηλαδή σε οτιδήποτε δεν είναι αυθεντικό και μια και ενδιαφέρεστε για τη διαφήμιση ας πούμε και μέσω τηλεοπτικών ή γνωστών προσώπων θα με βρείτε κάθετα αντίθετο και δεν το έχω κάνει και ποτέ σε αυτά τα post καλλιτεχνών και αθλητών που διαφημίζουν το προϊόν. Είπε κάτι Θανάση στην αρχή και αυτό μου μείνει γιατί κοιμόμουν την περισσότερη ώρα. Σε βγάλανε και πρώτο αγόρι μου, ήταν πολύ νωρίς. Ότι θέλει ηρεμία και το είπε μέσα από την πείρα του και εκείνος, γιατί δεν είναι προφέσορ στο αντικείμενο, μίλησε εμπειρικά, ότι θέλει ηρεμία. Βλέπω κάτι post, ας πούμε, μια ρολογούμπα τεράστια, δεν φαίνεται πια είναι από πίσω, ένα μάτι, και λέει ο χρόνος κυλάει για μένα ήρεμα. Και βλέπεις ένα ρολόι, να μην πω τη μάρκα, που λες καταλαβαίνω να μου διαφημίζει το ρολόι. Δεν λέω να μην το κάνει και είναι εποχές δύσκολες και πρέπει να το κάνει και όλοι πρέπει να προβληθούν με κάποιο τρόπο και μέσα από γνωστά πρόσωπα. Εγώ θα έκανα κάτι άλλο. Μπορεί να κρατάω το ρολόι και να έλεγα δεν βλέπω την ώρα να πάω στην παράσταση και να το έδειγνα με τρόπο. Θέλω να πω, όχι, δεν το έδειγνα, θα φόραγα το ρολόι, όποιος θέλει να το δει θα το βλέπει ή κάτω στο hashtag όπως τα λένε αυτά με τη δίεση, θα βάζα και τη μάρκα του ρολογιού. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Αν έχω διαφημίσει μέσα από post δικά μου, έχω διαφημίσει ανθρώπους που συνεργάζομαι μαζί τους, όπως είναι τα Μικέλα, ας πούμε, που κάθε χρόνο έχω ένα σκέτ σε μια καφετέρια. Ο άνθρωπος είναι συνεργάτης μου, διαφημίζω. Θα ανεβάσω φωτογραφία που θα είναι χιουμοριστική με λεζάντες από το νούμερο της παράστασης, αλλά δεν θα γράψω πουθενά. Είδατε που γυρίστηκε το τέτοιο στο Μικέλα. Όποιος θέλει την παίρνει την πληροφορία και νομίζω και ο πελάτης είναι ικανοποιημένος. Απλά νομίζω η κραυγαλαία αυτή η διαφήμιση ότι τώρα φοράω τη ρολογούμπα μέσα στη μούρη μου ή οτιδήποτε άλλο ή τα συνεχόμενα post από τον ίδιο καλλιτέχνη, αθλητή, οτιδήποτε, 4 την ημέρα, κάπου νομίζω κουράζουν και κάπου τα περνάς. Και έχω συλλάβει τον εαυτό μου, ανθρώπους που ακολουθώ και τους γουστάρω, μου αρέσουν ας πούμε, και ξεκίνησαν με μια φωτογραφία, απλή ένα βιντεάκι αυθόρμητο, χιουμοριστικό, που περνάγαν το μήνυμά τους, αλλά γούστρα και μ' άρεσε και πάταγα αμέσως like. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να το βλέπω το βιντεάκι και να πηγαίνω παρακάτω. Δηλαδή να μην πατάω like, γιατί βλέπω ότι είναι υπερπαραγωγή, βλέπω ότι είναι σε μια παραλία του εξωτερικού, σε τροπικό νησί, με drone από πάνω, με μακιγιάζ, με... και λέω εντάξει, αυτό δεν είναι post, επειδή γουστάει να τα ανεβάσει, να τον δουν ή να τη δουν οι ακόλουθοί τους, απλά έχει παίξει διαφήμιση και καλά κάνει, πάλι το λέω και παίζει διαφήμιση, αυτός είναι και ο σκοπός μας εδώ, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας, αλλά νομίζω ότι το κραυγαλαίο αποθεί τον χρήστη και όπως το έπαθα εγώ, νομίζω έτσι λειτουργεί και ο περισσότερος κόσμος. Γιατί εγώ δεν είμαι κάτι παραπάνω από όλους αυτούς, από όλους εσάς που διαχειρίζονται τα social media. Το ίδιο μυαλό έχουμε, το ίδιο σκεπτόμαστε. Αν κάτι μας αρέσει, πατάμε επιτόπου like. Ένα παράδειγμα σας πω, με το που ανοίγω το Instagram και βλέπω τη δίκηση ανομικού, δεν είναι ούτε κολλητή μου ούτε φίλη μου, πατάω like γιατί μου αρέσει το πρόσωπό της που είναι τόσο γλυκό και οτιδήποτε διαφημίζει το γράφει από κάτω και δεν παίρνω στη διαδικασία. Άμα με ενδιαφέρει, εντάξει, αν έχει κανένα παρεό ωραίο, επειδή θα πάω και Μύκονο το καλοκαίρι, θα κοιτάξω. Θέλω να πω, είναι τόσο γλυκό και ωραίο και αληθινό αυτό που βλέπω, τις περισσότερες φορές άδαυτη παράδειγμα, που πατάω like αυθόρμητα και ασυναίσθητα γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω. Και θα πάω και παρακάτω να δω αν θέλει να μου περάσει κάτι. Άρα επιμένω non-authentic content. Όχι.
Άρα λοιπόν, το λέω υπεύθυνα, όπως φαίνεται και στην κάρτα πίσω μου και μπροστά μου. Ευτυχώς είναι μεγάλα τα γράμματα και τα βλέπω, γιατί έχω και τα διπλάσια χρόνια να τα λέμε αυτά, από τους περισσότερους. Επενδύστε υπεύθυνα στην αμεσότητα, που είναι το κύριο για μένα στοιχείο, και την ειλικρία, στην αυθεντικότητα αυτού που ανεβάζουμε κάθε φορά, στο συνέστημα, και θα μιλήσω παρακάτω γι' αυτό με μια άλλη κάρτα που θα δείτε. Πρέπει να έχει συνέστημα όλο αυτό που βγάζουμε, γιατί είναι εκατομμύρια τα post που βλέπουμε από όλους. Για να ξεχωρίσει κάποιο, πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό. Όπως σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιαδήποτε δουλειά, για να ξεχωρίσει κάποιος, πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό. Ο ένας μανάβης από τον άλλον, για να τον προτιμήσεις, πρέπει να έχει καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα του, πρέπει να είναι ο ίδιος σαν άνθρωπος διαφορετικός, καλοπροαίρετος, για να σε κερδίσει. Άρα λοιπόν το συνέστημα παίζει μεγάλο ρόλο. Στην απλότητα, όπως είπα και πριν, βλέπουμε πια post υπερπαραγωγές, δηλαδή συνεργείο ολόκληρο που κουβαλάει κάποιος μαζί του για να ανεβάσει μια φωτογραφία, που εμένα δεν μου λέει τίποτα. Στην ευελιξία, το λέει και η λέξη. Στην πρωτοτυπία, πάντα το πρωτότυπο κάνει τη διαφορά, γιατί αν βλέπεις κάτι που το κάνουν οι περισσότεροι, λες εντάξει, μπορεί μια από τα ίδια με άλλο τρόπο. Το πρωτότυπο θα σου τραβήξει το ενδιαφέρον, οπότε θα μείνεις σε αυτό. Και στην εμπειρία, μετά από κάποια χρόνια και από χιλιάδες διαφημιστικά τρίκ και εκατοντάδες χιλιάδες post, νομίζω ότι μαθαίνουμε που πρέπει να στοχεύουμε και πώς θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε τρία διαφορετικά post. Το ένα είναι για το bullying, γινόταν ντόρος για το bullying, όπως γίνεται ακόμα, αλλά ήταν μια περίοδος που όλοι μιλάγανε για το bullying. Είπα και εγώ να πάρω θέση. Πάλι αισθηκτοδός λειτουργήσα, γιατί θα μπορούσα να κάνω ένα βιντεάκι και να μιλήσω για το bullying. Απ' τη μία μου φάνηκε ότι θα είναι σαν κήρυγμα, ότι βγαίνει ο ειδικός, αυτά που λέμε και στη τηλεόραση, και μιλάει για το bullying. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Νομίζω ότι είναι ξύλινη γλώσσα που θα έπεφτε στο κενό. Απ' την άλλη, εγώ έχω και ένα πρόβλημα. Όταν μιλάω σοβαρά, οι άλλοι γελάνε. Δεν μπορώ αυτό ακόμα. Και λέω, θα λειτουργήσει σαν boomerang. Δεν θα περάσει το μήνυμα. Βγαίνοντας λοιπόν από το καμαρίνι μου, εδώ είμαι και με τα ρούχα της παράστασης, έγραψα σε ένα χαρτί Α4 αυτό το μήνυμα: η βία δεν είναι μαγιά, στο bullying, το ανέβασα. Αυτό το είδαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, που σημαίνει 3 εκατομμύρια μάτια, Θανάση, γιατί έλεγες πριν για 1,5 εκατομμύριο μάτια, άρα είναι 500.000 άνθρωποι. Μας μπέρδεψες. Λοιπόν, άρα μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, 3 εκατομμύρια μάτια. Και έκανε 150.000 like. Άρα 150.000 δαχτυλάκια πάτησαν το like. Θέλω να πω, νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Αυτό που ήθελα να περάσω, πέρασε. Το ύφος μου είναι κατάλληλο και δεν είναι ούτε ψεύτικο ούτε προσποιητό. Εγώ έχω και ένα θέμα όταν παίζω, δεν καταλαβαίνω και τις εκφράσεις που κάνω. Γι' αυτό γελάνε οι άλλοι δίπλα μου και μου λένε: έχεις δει τη μούρη σου όταν παίζεις? Λέω: όχι. Γι' αυτό γελάμε. Άρα και εδώ έχω πάρει το κατάλληλο ύφος σε σχέση με αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, και είναι το συνέστημα που σας είπα πριν. Κρατάω ένα δυνατό μήνυμα και αισθάνομαι ανάλογα. Άρα αυτό έχει αποτυπωθεί νομίζω στη φωτογραφία, γι' αυτό και το είδαν τόσοι άνθρωποι και έκαναν και τα likes. Παρακάτω, από εδώ αριστερά, είναι μια οικογενειακή φωτογραφία τώρα τα το Πάσχα της Ανάστασης, το βράδυ της Ανάστασης στην Πράγα, που ήμασταν οικογενειακός. Θεώρησα ότι αντί να βγάλω μια φωτογραφία και να πω ένα χρόνια πολλά, να το κάνουμε οικογενειακός, αφού ήμασταν όλοι μαζί, χωρίς φίλτρα, χωρίς ρετούς, όπως τη βγάλαμε, και μας την έβγαλε ένας περαστικός εκεί, από την Πράγα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε ότι του ζητήσαμε να τραβήξει. Είμαστε κι εμείς λίγο μέσα, κάτω, χαμηλά. Αλλά φαίνεται πιο πολύ η εκκλησία πίσω και η κολόνα. Δεν πειράζει, όμως αυτή τράβηξε. Ψιλόβρεχε κιόλας, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε και για δεύτερη φωτογραφία, άρα ανεβάσαμε αυτή. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχω δει, ας πούμε, τις φωτογραφίες, παράδειγμα με το γιο μου, αρέσουν πολύ περισσότερο από ότι είμαστε οι τρεις, παράδειγμα. Δεν το κάνω συστηματικά. Δεν λέω θα βγάζουμε το γιο μου και θα, επειδή πουλάει και θα ανεβάσω φωτογραφίες. Κάναμε, ας πούμε, ένα ηχητικό μήνυμα, όχι ηχητικό, ένα βιντεάκι για τα γενέθλια της μαμάς μας, της Έλληνας Τσαβαλιάς, μέσα σε λίγες μέρες πέρασε τις 100.000. Άρα άρεσε στον κόσμο αυτό. Δεν είπα μετά από μία μέρα, Χάρη, έλα εδώ, έχουμε βιομηχανία, βίντεο. Είναι στιγμές που εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Θα μπορούσα να το κάνουμε και σπίτι μας, που το κάναμε σχεδόν με την τούρτα μας, οι τρεις μας.
Αλλά όταν ξέρεις ότι ο κόσμος αγαπάει και θέλει να μοιραστεί μαζί σου πράγματα, εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι, το κάνω γι' αυτό, να μοιραστώ κάποια πράγματα που αισθάνομαι εγώ εκείνη τη στιγμή, μια ευτυχία μαζί με το γιο μου για την μαμά μας, θέλω να τη μοιραστώ με τον κόσμο. Όταν, ας πούμε, είμαστε με την Έλληνα πολλά χρόνια μαζί και μου λέει ο κόσμος στον δρόμο, πότε θα το πάρεις το κορίτσι και πότε θα το πάρεις το κορίτσι, λες, κανένας συγγενής μου. Είχα ψιλοτρελαθεί. Όταν λοιπόν πήγα στο Πάμ Πακέτο και τσέκανα πρόταση μαζί με τον Χάρη, δεν πήγα ούτε είχα ανάγκη τη δημοσιότητα, ούτε είχα ανάγκη τη διαφήμιση, ούτε είχα ανάγκη. Πήγα γιατί ήθελα να μοιραστώ αυτή τη χαρά με όλο τον κόσμο που περίμενε πότε θα πάρω το κορίτσι. Ευτυχώς ήταν και καλό κορίτσι και περίμενε ο κόσμος να γίνει αυτός ο γάμος, γιατί μας αγαπούσαν και τους δύο πολύ. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να τους καλέσω όλους στην πρόταση του γάμου και στο γάμο που έγινε μετά, θεώρησα στο να πάω στην εκπομπή Πάμε Πακέτο μαζί με το Χάρη, μια εκπομπή που έκλαιγε όλη η Ελλάδα από ό,τι μου είπανε, που δεν ήταν αυτός ο στόχος να κλαίει η Ελλάδα, αλλά θέλω να πω πόσο κατάλαβαν ότι ήταν αληθινό, που συγκινήθηκαν και τους άρεσε, γιατί κατάλαβαν δεν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από αυτό, γιατί δεν την είχα ανάγκη αυτή τη σκοπιμότητα. Το έκανα γιατί ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου με όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν κάνω και μέσω των αναρτήσεων στα social media. Και εδώ δεξιά βλέπουμε μια φωτογραφία με πολύ ρετούς. Έχω βάλει αυτή την αξιρισιά, έχω βάλει αυτή την κοκκινίλα στο βλέμμα. Αρετουσάρεστο όπως είναι από το Λονδίνο, όταν πήγα και έκλεισα το έργο που έπαιξα το χειμώνα, το ντου από παντού, ήταν τόση χαρά μου, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο που ήθελα πολύ να το κλείσω. Και ήθελα να μεταφέρω την είδηση από εκεί. Δεν κρατιόμουν να έρθω στην Αθήνα να φτιάξουμε δημιουργικό και να το ανεβάσουμε και να πάρει την πορεία του. Άρα λοιπόν από εκεί, για να αποδείξω ότι είμαι στην Αγγλία, πήγα μπροστά από μια σημαία αγγλική. Έτσι όπως ήμουν εκείνη τη στιγμή μέσα στο κρύο, έβγαλα μια φωτογραφία και την ανέβασα. Πήγε το ίδιο καλά, γιατί οι άνθρωποι κατάλαβαν και χάρηκαν με την είδηση ότι σας φέρνω κάτι διαφορετικό. Αυτοί που ήθελαν να χαρούν και με ακολουθούν. Οπότε πάλι ο στόχος επετεύχθη. Άρα λοιπόν, ξαναλέω για να κλείνω σιγά σιγά, εγώ πιστεύω στην αμεσότητα, την ειλικρίνεια, αυτό προτείνω και σε εσάς να κάνετε. Μπορεί κάποιοι από εσάς να νομίζετε ότι το κάνετε ήδη, αν έχετε και κάποιους πελάτες που ανεβάζετε πώς, που τους διαφημίζετε, για λογαριασμό τους εννοώ. Δανειζόμενος λοιπόν ένα κοινωνικό μήνυμα που λέει όχι σκουπίδια και όχι πλαστικά στις ακτές και στις παραλίες, παραφράζοντας το μήνυμα αυτό, λέω όχι καλούπια, όχι πλαστικά σε social media και πρακτικές. Δηλαδή, πάλι θα μιλήσω για την αυθεντικότητα, τον αυθορμητισμό. Νομίζω ότι η τηλεόραση για την οποία μίλησε και ο Θανάσης πριν είναι τόσο καλοπομένη, εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι, γιατί είναι άλλα τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, είναι άλλος ο λόγος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μια άλλη γλώσσα που να είναι για όλους. Άρα εκεί παίζουμε το παιχνίδι το δικό τους, μπαίνουμε σε καλούπια. Πολλές φορές μπορεί να μην θέλουμε, αλλά το κάνουμε γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, η δουλειά σας και πρέπει να επιβιώσουμε όλοι. Εγώ πάντως στα social media, επειδή υπάρχει αυτή η ελευθερία του λόγου, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καλούπια, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το τετριμένο, το κατεστημένο και να προτείνουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες τακτικές που θα εντυπωσιάσουν τον άλλον, θα του τραβήξουν την προσοχή και θα κάτσει να διαβάσει το post και να πάρει την πληροφορία. Το σίγουρο είναι, σε αυτό που έλεγα πριν, αν νομίζετε, μπορεί από εσάς κάποιοι να νομίζουν ότι το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Μπορεί και να το κάνουν. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να το κάνουν και για τους λόγους που είπα πριν να μην μπορούν να το κάνουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε γροθιά στο κατεστημένο, να επιδιώξουμε να περάσει η δική μας άποψη, να πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι καινούριο, γιατί αυτό θα φέρει κάτι ακόμα πιο καινούριο, κάποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν εμάς και νομίζω όλο το πράγμα θα πάει αλλού και θα φύγει λίγο από αυτό το καλοπομένο. Και μια μιλάμε και για το YouTube, να σας πω ότι έχω και εγώ το δικό μου κανάλι στο YouTube, έχει κοντά στους 100.000, 97.000 τόσο, πώς λέμε, subscribers. Και βλέπω εκεί ότι γίνεται ένας χαμός. Όταν ανεβάζω καινούριο πράγμα, καινούριο βιντεάκι, πρωτότυπο ή ακόμα και παραστάσεις που παίζονται στην τηλεόραση. Μιλάμε για παραστάσεις που έχουν 1.700.000 προβολές και συνεχίζουν να ανεβαίνουν, να τις ξαναβλέπουν και να τις ξαναβλέπουν. Ή τελειώνονται μια παράσταση το καλοκαίρι, το χειμώνα στο θέατρο, αμέσως πέφτουν μηνύματα. Πότε θα ανέβει στο YouTube. Δεν τους νοιάζει η τηλεόραση. Είναι αυτό που λέει ο Θανάσης πριν. Δηλαδή, η τηλεόραση είναι ένα μέσο που όλοι μας. Εντάξει, μπαίνουμε σπίτι, τη βάζουμε, μας κρατάει παρέα.
Αλλά το YouTube είναι ένα μέσο που ο καθένας θα το βρει ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει, όπου και να είναι και θα πάρει αυτό που θέλει. Άλλο παράδειγμα να σας πω. Μιλάω και πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν με ενδιαφέρει, αλλά. Όταν περνάω καλά, μιλάω γρήγορα. Γενικά ανέβαμε πολύ track, αλλά νομίζω ότι ξεπεράστηκε. Αν θέλετε να τα λέω και πιο αργά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η εκπομπή, ας πούμε, στο Star με καλεσμένο παίχτη τον Αγάπη Μόνο, αυτό το. Έκανε 17-18% όσο έκανε η εκπομπή στο Star, που αντιστοιχεί δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες κόσμο. Όταν ανέβηκε από το Star στο κανάλι του YouTube, έκανε 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία εβδομάδα. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό που το είδανε. Άρα είναι πολύ μεγάλη η δύναμη του YouTube. Σίγουρα το YouTube δεν μπορεί να πολεμήσει τη τηλεόραση όπως είπε ο Θανάσης πριν. Είναι τελείως άλλο μέσο. Αλλά βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Από 200-300 χιλιάδες, όπως αντιστοιχεί το 17-18% στο Star, με τα 4,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, το ίδιο επεισόδιο, είναι τεράστια διαφορά. Όπως το ίδιο συνέβαινε και με όλα τα επεισόδια του ραντεβού. Ενώ κάναν κάποια νούμερα στο, με βάση την AGB, στο YouTube έκαναν πολύ περισσότερα views. Άρα αυτός που ήθελε να τη δει την έβλεπε όταν ήθελε, όποτε ήθελε και όπου ήθελε. Και πρόσφατα φιλοξενήθηκα, θα πω με τη Lab, να πιω λίγο νερά γιατί κοράκιασα. Στην εκπομπή Μαλιάτσης Cooking, που τους έκανε εντύπωση όταν μου κάνανε την πρόσκληση, την πρόταση να πάω και εγώ αποδέχτηκα, μου κάνανε εντύπωση γιατί λέει ένας τηλεοραστικός άνθρωπος δεν έχει πει ναι να έρθει, γιατί φοβάται επειδή μιλάμε λίγο ελεύθερα εδώ και τέτοια. Ναι, παιδιά, αυτό κάνει, το κάνετε καλά, αρέσει στον κόσμο, αρέσει στις ηλικίες που απευθύνεστε και γουστάρουν και έρχονται και έχω δει και βίντεο που πάνε σε ανοιχτές εκπομπές που γίνεται ο πανικός. Πάνε μανάδες, αφήνουν τα παιδάκια και φεύγουν για να κάτσουν να δουν το αγαπημένο τους προϊόν. Οπότε λέω γιατί να πω όχι. Ξέρω ότι είναι δυνατό μέσω το YouTube, ξέρω ότι σας βλέπει πολλοί κόσμος, εγώ προσαρμόζομαι, το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθω και θα παίξω το παιχνίδι σας, αυτό που θέλετε. Ξέρω ότι θα περάσω καλά, αλλιώς δεν το συζητάω καν. Και πήγα, εν γνώση μου ήξερα τι θα κάνω, ήξερα τι θα κάνουμε, περάσαμε καταπληκτικά. Ανέβηκε το βιντεάκι 5 Μαΐου νομίζω και έχει ξεπεράσει τις 400.000. Το σκαρμούτσο το φάγαμε. Άντε! Wow. Λοιπόν, θέλω να πω, ο σκαρμούτσος ήταν νομίζω το επεισόδιο με τα περισσότερα views και έχει ξεπεράσει τις 400.000. Θέλω να πω, ήταν ένα επεισόδιο πάλι πολύ αληθινό. Πήγα, έπαιξα με το Μαλιάτσι, μίλησα στη γλώσσα τους. Ήξερα ότι θα με δούνε αυτοί που βλέπουν αυτό το προϊόν. Σίγουρα το είδανε για να φτάσει και τα τόσα views και θεατές δικοί μου που δεν έβλεπαν το Μαλιάτσι. Όπως και θεατές του Μαλιάτσι είδανε και μένα μέσα από αυτό το προϊόν και με γνωρίσανε καλύτερα. Άρα καλό έγινε και σε μένα και στο Μαλιάτσι για την εκπομπή αυτή. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είμαστε αυτό που λέγαμε καλοπομένοι. Εγώ δεν πάω γιατί μιλάνε κάπως, γιατί είναι ένα προϊόν που δεν με ενδιαφέρει, γιατί απευθύνεται μόνο στον κόσμο του YouTube, ενώ εγώ κάνω τηλεόραση, κάνω θέατρο και με αφορά αυτός ο κόσμος. Νομίζω το ότι βλέπω τα πράγματα λίγο έτσι, πιο ανοιχτά, έχει βοηθήσει να έχω όλα αυτά τα 25 χρόνια την επιτυχία που εγώ νομίζω ότι έχω και πολλοί άλλοι βέβαια το νομίζουν, αλλά δεν το λένε. Και τους τόσους 700.000 fans στην fanpage σελίδα στο Facebook. Είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός από ό,τι ξέρω για Έλληνα ηθοποιό ή Ελληνίδα ηθοποιό. Είναι τεράστια η διαφορά δηλαδή στα μεγέθη, αλλά αυτό κάτι σημαίνει. Ότι εγώ μπορεί να προέρχομαι από το χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου πριν ανακαλυφθούν τα social media, αλλά υπάρχει κόσμος, ο ίδιος κόσμος, γιατί δεν είναι άλλος, που με ακολουθεί και στα social media. Άρα λοιπόν το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι αυτό, don't kalub the social media. Να είμαστε ανοιχτοί, να προτείνουμε καινούργια πράγματα. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό που έκανα εγώ πριν 22 χρόνια στο ταξί ήταν τελείως διαφορετικό για την εποχή. Κάποιοι το πίστεψαν, το αγάπησαν, το ακολούθησαν. Σε κάποιους φάνηκε τελείως διαφορετικό, άλλο από αυτό που είχαν συνηθίσει. Μπορεί στην πορεία να τα ακολούθησαν και αυτοί. Έχω θεατές, γονείς κυρίως, που έρχονται με τα παιδιά τους και μου λένε: κύριε Σεφερλή, δεν σας βλέπουμε καθόλου στη τηλεόραση, δεν μας αρέσατε. Ήρθαμε για τα παιδιά. Και την άλλη εβδομάδα μου έρχονται αυτοί με άλλο ζευγάρι. Μετά μου έρχονται οι ίδιοι με άλλο ζευγάρι. Κολλάνε δηλαδή και έρχονται και με παρακολουθούν χρόνια. Θέλω να πω:
όταν είμαστε ανοιχτοί και όταν βλέπουμε τι έχει να μας προτείνει ο άλλος, μπορεί να κερδίσουμε κάτι από αυτό. Μπορεί να μην μας αρέσει και να πάμε σε κάτι άλλο. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στα social media, νομίζω. Και αυτό σας μεταφέρω. Ευχαριστώ στα ελληνικά. Το thank you το ακούσαμε από τους προηγούμενους. Είμαι εδώ για να ακούσω τις ερωτήσεις σας πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έχω ένα τραπέζι τώρα και πρέπει να φύγω. Α, καλώς, ε! Τι καλώς, ε! Εντάξει, τώρα πήρα προς. Πείτε μου, ρωτήστε με, έλε. Ρωτήστε με, για ρωτήστε. Μέχρι να φτάσει το μικρόφωνο στο χέρι μου εκεί. Πού είναι, να το πω χέρι, μέχρι να φτάσει το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Είχαμε στο κόσμο που όλαν ένα λογοπαίγνιο για εσάς. Το Μάρκο με έκαψες. Πολλά χρόνια πριν, εντάξει. Ναι. Μείνατε σε αυτό το ένα. Ναι, έχουμε κάνει χιλιάδες από τότε. Χιλιάδες. Προσοχή, Μαρκοπέδιο. Χτυποκάριο Σέφαλι Χίλ. Πήρε τόστ το Σαββατόβραδο. Και άλλα πολλά. 50 αποχρώσεις του Γκρις. Αλούφαν Μάρκ. Αυτή είναι τίτλοι. Τρώει story 30 χρόνια τώρα. Τι άλλο να σου πω τώρα. Δηλαδή πραγματικά και μπράβο. Εμένα μ' άρεσαν. Τα βρήκα φιέστα και μπράβο που τα είπα. Έχουμε έρθει. Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου και εσένα. Πολύ για την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ. Παρουσίασες πριν πόσο έχει επηρεάσει την επικοινωνία, τον τρόπο που προβάλλεις τη δουλειά σου, πόσο έχουν επηρεάσει τα social media. Θέλω να σε ρωτήσω αν τη στιγμή που δημιουργείς, που σχεδιάζεις τη δουλειά σου, έχεις στο μυαλό σου τα social media. Όχι δηλαδή εκ των υστέρων, έχεις ένα δημιουργικό, μια παράσταση και την επικοινωνείς. Σε επηρεάζει όμως στη γέννηση τη δημιουργικότητα. Όχι, όχι. Όχι, εκεί θα με βρει. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Είσαι αντίθετος. Κοίτα, συνεχίζω να δημιουργώ όπως είχα μάθει να δημιουργώ. Όταν δημιουργώ, σκέφτομαι την παράσταση πώς θα αρέσει τον κόσμο. Δεν σκέφτομαι πώς θα την πουλήσω. Αυτό είναι κάτι που έρχεται μετά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Σου λέω την αλήθεια. Εκείνη τη στιγμή με ενδιαφέρει, ή όταν βρίσκω τον τίτλο, με ενδιαφέρει να αρέσει ο τίτλος στον κόσμο. Όχι αν θα είναι εμπορικός μέσα στα social media. Απλά λέω και πάλι τα social media μπήκαν στη ζωή μας και εγώ τα εκμεταλλεύομαι αφού φτιάξω την παραστασή μου με τον τρόπο που τα εκμεταλλεύομαι. Αλλά ποτέ δεν σκέφτομαι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι να το κάνω έτσι για να πουλήσει και εκεί, να έχω πρόσβαση και εκεί και εκεί. Φτιάχνω αυτό που έχω στο μυαλό μου κάθε φορά. Δηλαδή τώρα η καινούργια παράσταση του καλοκαιριού θα είναι ο τίτλος Άλλος για Survivor. Το Survivor με απασχολεί. Ούτε πώς θα το πουλήσω στα media. Γιατί νομίζω ότι θα έρθει από μόνο του δηλαδή. Ή από αυτό που θα κάνω, θα πάρω αυτό που είναι. Που μπορεί να ταιριάζει στο. Αλλά δεν φτιάχνουν, δεν πάω ανάποδα. Δεν φτιάχνουν την παράσταση για τα social media. Γιατί αυτή η παράσταση θα πάει και στην Κύπρο και στην Κρήτη και στα Τρίκαλα και σε χωριά. Που μπορεί να μην έχουν όλη πρόσβαση στα social media, ενώ και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Άρα με ενδιαφέρει να αρέσει το προϊόν στον κόσμο που θα το δει από κάτω. Είναι το ίδιο ακριβώς που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος από τον Κώστα Ναβαρίνο, ότι πρώτα μας ενδιαφέρει το προϊόν από μόνο του να είναι πάρα πολύ καλό, να είμαστε σίγουροι ότι πρεσβεύει τις αρχές μας, το όραμά μας, τέλος πάντων, ό,τι θέλουμε να πούμε. Και μετά. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν το προϊόν είναι καλό, αν διαφημιστεί, θα πάει καλά. Αν ένα προϊόν δεν είναι καλό, όσο και να διαφημιστεί, κάποια στιγμή θα αποδειχτεί ότι δεν είναι καλό. Ναι. Άρα ξεκινάμε με το προϊόν να είναι καλό και όλα τα άλλα έπονται. Σωστά. Άρα κάτι άλλο. Α, σηκώθηκε ένα χέρι, λοιπόν, του κάμερα μάνα έκανε το. Αλλά έτσι μου φάνηκε. Κοπέλα, θέλει να πάει τουαλέτα. είστε καλυμμένοι, εντάξει. Δεν θέλετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Βερούλα. Να πούμε ότι ο Μάρκος αυτά που είπε, μίλησε και ανέφερε αρκετά έντονα κάτι που το ακούσαμε και για άλλα brands, ότι πρέπει να ξέρεις πολύ καλά το brand για να μπορέσεις να το αποδώσεις. Και όταν κάνεις τα προσωπικά social media, είσαι εσύ ο ίδιος ένα brand, όπως θα μας πούν στη συνέχεια. Φαντάζομαι, δηλαδή, από αυτή τη σκοπιά θα μιλήσουν και οι επόμενοι καλεσμένοι ομιλητές.